Λίγο πιο πάνω υπάρχει ένα πολύ στενό πέρασμα για το οποίο είναι και εκτεθειμένο και στο δεξιά χέρι υπάρχει ένα σειρματόσκυλο καλυμμένο. Σας συμβουλεύω να το πιάσετε και να περάσετε προσεκτικά και από εκεί. Μιλάω πάντα για τη μικρή διαδρομή. Και επίσης ένα κομμάτι είναι κοινό για σας, δηλαδή ένα κομμάτι περίπου 500 μέτρων θα το ανέβετε και θα το κατέβετε. Και έχει λάση. Αυτό θα σας βγάλει πολύ κοντά σε μία στάνη. Λίγο προηγείτε στη στάνη, θα δείτε κάποιες μεγάλες πέτρες, οι οποίες έχουν πάνω δύο θερμοκρασία. Είναι μία και πέρα στην άλλη. 18 ουσιαστικά περίπου τελειώνει η ανηφόρα και αρχίζει κατηφορικό κομμάτι. Είσαστε πλέον μέσα στη γιόνι, από το 15ο κιλόμετρο και μετά. Κορδέλα ή ταμπελάκι ή σημάδι πάνω από 100 μέτρα, γυρίστε πίσω, σίγουρα έχετε φύγει για αλλού. Εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, να ευχηθώ καλή διασκέδαση, το βουνό είναι πανέμορφο, έχει πάρα πολλές εναλλαγές, σίγουρα θα το, πιστεύω θα το ευχαριστηθείτε, να προσέχετε να γυρίσετε ασφαλείς. Λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση, δύο κουβέντες πρώτα από τον πρόεδρο των Απανταχού Καριωτών, κύριο Γαλάνη. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Να σας καλωσορίσω στο χωριό μας και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την περιφέρεια Αργολίδος για τη στήριξή της στον παραθωνοδρόμο Αργολίδας. Μας θυμάμαι την παρουσία τους ο βουλευτής Αργολίδος, ο κ. Μανιάτης, ο περιφερειάρχης Αργολίδος, ο περιφερειάρχης, ο κ. Σκυβιτόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Σιδέρης. Τους ευχαριστούμε, εύχομαι καλή επιτυχία, καλή τύχη σε όλους. Ένα σύντομο χαιρετισμό και από τον κ. Σκυβιτόπουλο και ξεκινάμε. Όχι πολλά λόγια γιατί κρυώνεται. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Είναι ο τέταρτος δρόμος, η περιφέρεια είναι από την αρχή και δίπλα, αλλά φέτος με τη βοήθεια του Συλλόγου, με τη βοήθεια των μαραθωνοδρόμων και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του τεχνικού διευθυντή του Γιώργου Κωστόπουλου, τον οποίο επίσης ευχαριστώ, όπως και όλους τους χορηγούς, πιστεύω ότι κάνουμε μια καινούργια αρχή για τον ορεινό δρόμο του Αρτεμίσιο, το Αρτεμίσιο On The Run. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους δρόμους στην Ελλάδα, το πιστεύουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε αυτόν τον δρόμο και είμαι βέβαιος ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά από την καρδιά ήδη έχουν καταλάβει και ολόκληρο το χωριό άνοιξε τις πόρτες για να υποδειχθεί αυτόν τον δρόμο. Καλό δρόμο, καλό αγώνα, Γιάννη Βιολόγια. Καλημέρα, καλημέρα στο Αρτεμίσιο, καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε που μας θυμάτε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και το Πολιτιστικό Σύλλογο και την Περιφέρεια και το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων. Καλή διαδρομή, δύναμη, χαμόγελο, η ζωή είναι μπροστά μας. Καλή διαδρομή σε όλους σας και να απολαύσετε τη σημερινή μέρα. Σας ευχαριστούμε που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη καρδιά. Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων, το Σύλλογο της Καρδιάς. Για αυτή τη σημερινή εκδήλωση, εμείς από την περιφέρεια Πελοποννήσου θα προσπαθήσουμε να φροντίσουμε αυτός ο αγώνας να γίνει θερμός. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους σας και καλόν αγώνα. Ακούστε λίγο οι υπόλοιποι οι μικροί φίλοι που θα τρέξουν τα 2 χιλιόμετρα. Μετά την εκκίνηση των δύο αγώνων των 25 και 10, θα μαζευτείτε πίσω από την αψίδα για να μετά από λίγο, μετά από ένα τέταρτο. Ξεκινάμε. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Yourself. It's great to be, I know this world, and what it seems.
ετοιμάζονται πίσω από την αυσίδα. Θα φτάσουμε στην κορυφή του χωριού, θα μπούμε λίγο στο πλατανόδασος και θα γυρίσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να σπρώχνεστε, επειδή ένα κομμάτι της διαδρομής στην επιστροφή σας είναι κοινό με τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, δηλαδή θα κατέβουν και οι δρομείς των 10 χιλιομέτρων. Εάν κάποιοι από εσάς μείνουν πιο πίσω γιατί περπάτησαν, είτε γιατί δεν τους ενδιαφέρει να πάνε πιο γρήγορα, αν αντιληφθείτε ότι έχετε κάποιος δρομέας ή σφυρίξει κάποιος πρόσκοπος, απλά κάνουμε στην άκρη να του δώσουμε δρόμο. Αντιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Σιδέρης. 3, 2, 1, κάνουν αγώνα. Εξελίσσεται πολύ ομαλά ο δρόμος. Μας ενημερώνουν και από το τελευταίο σταθμό που είναι κοινός με τα 25 και τα 10 χιλιόμετρα. Έχουν περάσει οι πρώτοι αθλητές, οπότε σε λίγα λεπτά θα καταφθάνουν οι πρώτοι αθλητές. Ας είμαστε σε ετοιμότητα να τους χειροκροτήσουμε μόλις καταφθάσουν. Ο πρώτος του αγώνα των 10 χιλιόμετρων, μια διαδρομή απαιτητική. Ναι, αρκετά απαιτητική, ιδιαίτερα το ανέβασμα της. Πατήσατε το βουνό, ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ καλό. Του χρόνου θα ξανάρθεις. Είτε. Ευχαριστούμε πολύ.
πάτε όλα. Στην πέμπτη θέση ο Σταύρος ο Στεφανής. Στην έταρτη θέση ο Γιώργος ο Διαλεκτός. Γεια σας, θα δίνω τους Σάμι Τράνερς, Σάμπρος Στεφανής Λασποτίβα, την Κρίς, και εγώ είναι ο διαλογτός Σάλωμον Ελλάς. Τρίτη θέση, χρόνος, 2 ώρες, 27 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Νίκος Πονιέας. Δεύτερη θέση, ο Θανάσης ο Παγουνάδης, χρόνος 2.22.47. Αθλητής της The North Face. Και στην πρώτη θέση, με χρόνο 2 ώρες 20 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, Δημήτρης Ελέτης, Κασίμι Στέινι. Και όλα τα σπορτίβα, όλα μαζί ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης δικαίωσε και τις προβλέψεις μου, ας λέγαμε 2 ώρες και 20 λεπτά για τον πρώτο. Και πέσαμε ακριβώς. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια και του χρόνου. Στην δεύτερη θέση η Μαρία Μάλαρη, με όμως χρόνο 2 ώρες και 6 λεπτά και 2 λεπτά. Επίσης της ομάδας Λασποτίβα. Και στην πρώτη θέση, Γκλέμ Σαπίου, χρόνος 2.52.14. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι και Αλεξάνδρα. Αυτό είναι και Αλεξάνδρα. Αυτό σκέφανε και αυτό γίνω. Πολλά συγχαρητήρια και συγχαρητήρια. Επί την ευκαιρία να μας πείτε δύο λόγια. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το σημαντικό event που διοργανώθηκε σε ένα πανέμορφο χωριό. Ένα χωριό που έχει μοναδικές ομορφιές, που δημιουργεί όλες τις καλές προϋποθέσεις για προγράμματα ευεξίας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την συμμετοχή. Πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη εισφορά αθλητών που θα τρέξουν όλο το χρόνο. Είναι γεγονός όμως συζητώντας εδώ ότι του χρόνου θα είμαστε και θεσμικά πιο έτοιμοι, διοργανώνοντας πολλά event για την προβολή αυτού του εξαιρετικού χώρου. Έχουμε μία σκέψη για να κάνουμε ένα αθλητικό κέντρο εδώ στην περιοχή. Και βέβαια εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι τα μονοπάτια που ετοιμάζουμε και που το 19 θα είναι έτοιμα, που θα δώσουν μια εντελώς διαφορετική πνοή στον περιπατητικό αθλητισμό και στον περιπατητικό τουρισμό. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν, θερμά συγχαρητήρια σε αυτούς που πρότεψαν και υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας τον κύριο Αναστάσιο Χιδιδόπουλο να έρθει για τις απονομές και ξεκινάμε με την κατηγορία των γυναικών. Καβαλιέρα του με χρόνο 1 ώρα 38 και 55. Και στην πρώτη θέση Μαρία Ξανθή με χρόνο 1.36.10. Μαρία, το τόνισε.
Πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε στην τρίτη θέση το Σπηλιανό Γερακίδη με χρόνο 1 ώρα 31 και 48. Μπράβο, Στελάρα. Συγχαρητήρια. Στη δεύτερη θέση ο Σταύρος Λάμπρου με χρόνο 1:27.55. Και στην πρώτη θέση Χρήστος Βασιλείου, 1:27.50. Εξήμιστος Καλαμάτα. Συγχαρητήρια, παιδιά. Τέταρτη θέση σήμερα της Γενικής. Στη δεύτερη θέση ο Θανάσης ο Παγουνάδης, 2:22.48. Ήταν και ο δεύτερος Γενικής. Και στην πρώτη θέση και πάλι ο Δημήτρης Ζελέτης. Σάλωμον Ελλάς, North Face, Κασίμι Στέινιν, Κόντρολο Σπορτίβα. Της ομάδας μας Σπορτίβα και ένα από τα παιδιά που μας εκπροσωπήσαν. Ένα από τα παιδιά που μας εκπροσωπήσαν φέτος στο Πανελλήνιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ελληνικού Περσίματος στην Ιταλία. Δεύτερος ο Ανδρέας Ανδριόπουλος της ομάδας Κουκουρί της Tennis Group. Από την Πάτρα, όπως βλέπετε, δεν κρυώνει ο Ανδρέας. Χρόνο 2:51. Και στην πρώτη θέση ο Νίκος Πονηρέας. Ας πονήσει για την Κρίς. Και τον αφήνουνε. 2:27.19. Και τρίτος γενική σήμερα. Στη θέση ο Χρήστος Αγνουσιώτης της ομάδας The Alice Project. Χρήστο! Χρήστο! 2:51.39. Και πρώτη θέση Σταύρος Στεφανής, 2:40.16. Πού δεν Σταύρο, δεν με περίμενες. Μας προτείπα την κρίση. Συγκαρτήρις που είναι εδώ. Ωραία νομίζεις. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά ευχαριστήρια, Σταύρο. Να είσαι στο Σκόπα, για 3:48. Μπράβο, Άνασε. Στη δεύτερη θέση, Γιάννης Θεοχαρόπουλος. 3:45. Ομάδα Τάκλα Σπορτίβα. Και στην πρώτη θέση Χρήστος Καλατζής, 3:28.59. Η κύριε γιατί αποδεικνύουν ότι μεγαλώνουμε και μπορούμε να τρέχουμε, έτσι. Είναι και τρίτης πάρα πολύ πολύτα. Μέσα θα κάνει ο κύριος Δημήτρης Βίρκλας, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας. Εδώ έχουμε επανάληψη του βάθρου της Γενικής, αφού στην τρίτη θέση έχουμε τη Δήμητρα Τιμπίκα, της Λασπορτήμα την Κρίς. Στη δεύτερη θέση τη Μαρία τη Μάλαη επίσης το σπορτήμα. Και στην πρώτη θέση την Εμισαπίου. Ah.
Και στην πρώτη θέση την Αγκαλέτη, να σπορτήρα του Μπις. Δεύτερη θέση, Διράνες Project, Χρήστος Αγνουσιώτης, Παναγιώτης Μοσχονάς, Χρήστος Φακρίδας. Και πρώτη θέση η ομάδα της Ασπορτίβα, την Γκρις, με τον Νίκο τον Πονηρέα, τον Σάββο τον Στεφανία και τη Μαρία τη Μάλαη. Δώσε, Ελένη, δώσε φίλια στο λαό σου. Μαρία, Παναγιώτης. Πώς την έφυγε αυτό. Παναγιώτη. Παναγιώτης Μοσχονάς. Ελένη, να ρωτήσω τώρα. Ο Πονηρέας που είναι. Έτσι, αυτό είναι το πιο πολύ πληθυσμό στο μάθημα. Με αυτή την απονομή τελειώσαμε για φέτος. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά. Συγχωρέστε τις όποιες μικροατέλειες και ελπίζω του χρόνου να είμαστε πολύ καλύτεροι σε πολλά άλλα. Να είστε καλά.